πετύχαμε μια πολύ μεγάλη και σημαντική νίκη απέναντι σε έναν αντίπαλο που πραγματικά είναι μια από τις ποιοτικότερες ομάδες της κατηγορίας. Θα έλεγα στο πρώτο ημίχρονο ότι ξεκινήσαμε πολύ δυναμικά, καταφέραμε να πιέσουμε ψηλά τον αντίπαλο και πετύχαμε πολύ γρήγορα δύο πολύ ωραία γκολ. Στη συνέχεια συνεχίσαμε να πιέζουμε επιθετικά. Το pressing αυτό απέδωσε και μέχρι το 60 τουλάχιστον του παιχνιδιού θα έλεγα ότι η ομάδα είχε μια πολύ καλή εικόνα, έκλειψε δεύτερες μπάλες και κατάφερε θα μπορούσε να διευρύνει το σκορ έχοντας ακόμη και ένα δοκάρι σε όλη αυτή την προσπάθεια. Σε αυτά τα λεπτά, τα πρώτα 60, η Παναχαϊκή είχε μια κλασική ευκαιρία που ήταν εύλογο ένας τέτοιος αντίπαλος να σου δημιουργήσει κάποια φάση. Από εκεί μετά, 15 με 20 λεπτά και αφού αποχώρησε ο Κάσης, που για μας πραγματικά είναι βαρόμετρο, ένας πολύ ποιοτικός παίκτης, από το 60 μέχρι το 80 η Παναχαϊκή είχε την κυριαρχία, είχε την κυκλοφορία στη διάρκεια του παιχνιδιού, κατάφερε να δημιουργήσει μια φάση, μια διπλή απόκριση του προφύλακά μας, από εκεί πέρα όμως είχαμε την δυνατότητα να πισωδήσουμε και τέλος έτσι δικαίως το παιχνίδι να κλείσει 2-0. Θα έλεγα βέβαια σε όλη αυτή την πορεία εμείς είχαμε επίσης άλλες δύο πολύ κλασικές ευκαιρίες. Θα μπορούσε το σκορ να γίνει ακόμα μεγαλύτερο. Αυτό όμως αυτή τη στιγμή ήδη ανήκει στο παρελθόν. Εμείς θα πρέπει να είμαστε συγκεντρωμένοι. Έχουμε μια σειρά πολύ δύσκολων παιχνιδιών και ήδη από την Τρίτη αρχής γεννωμένης που είναι η πρώτη μέρα της εβδομάδας για μας ως προς το νέο εβδομαδιαίο μας και κύκλο θα πρέπει να είμαστε συγκεντρωμένοι για να συνεχίσουμε αυτή την πολύ καλή πορεία στην οποία βρισκόμαστε. Ιδιαίτερη προσοχή, διότι αυτή τη στιγμή η ομάδα έχει καταφέρει να κάνει ένα κύκλο συνεχόμενων νικών, να συγκεντρώσει πολλούς και πολύτιμους βαθμούς, αλλά στο ποδόσφαιρο είσαι καλός μέχρι τον τελευταίο αγώνα. Ερωτήσεις κύριε Συνάλλη. Παρακαλώ. Κότς, 1,5 μήνα αίτητη και μπροστά μας πρέπει για τον Άρη. Επίσης, Παναχαϊκή όφηνε το άλλο κομικό μάτς. Πιστεύετε ότι σε περίπτωση με εικόνα αποτελεσμάτων για τη δόξα πλέον μπορούμε να κοιτάμε με άλλο μάτι συνέχεια, μια και η διαφορά σιγά σιγά ψαλιδίζει. Κοιτάξτε, πρέπει να είμαστε ειλικρινείς και αντικειμενικοί. Αν ανέβουν δύο ομάδες στην κατηγορία, τότε αντιλαμβάνεστε ότι εμείς δεν προλαβαίνουμε αυτό το εισιτήριο. Για μένα όμως είναι λάθος να έχουμε τέτοια προσέγγιση. Εμείς θα πρέπει να βλέπουμε την ομάδα στην οποία βρισκόμαστε και περιττούμε, θα βλέπουμε κάθε παιχνίδι ξεχωριστά και σε όλη την πορεία αυτών των αγώνων. Το κύριο μέλημά μας είναι να συγκεντρώσουμε τους περισσότερους βαθμούς. Στο τέλος θα κάνουμε το ταμείο μας και θα αξιολογήσουμε την βαθμολογική μας θέση. Κύριε Πετρόπουλε, παρακαλώ. Coach, καλησπέρα σας, έξω από τον καλησπέρα σας. Όταν ήρθατε εδώ, είπατε για διαχείριση του ρόστερ και σταδιακά η ομάδα θα έχει διακοιμάσεις. Αυτό έχει φανεί και ήδη η ομάδα, όπως είπατε, έχει ένα σέρι. Σήμερα όμως διαπίστωσα και διαπίστωσαν πολλοί φίλοι ότι προσωπικά ο Νίκος Κωνσταντόπουλος έχει και την αποδοχή, κερδίζει και την αποδοχή του κόσμου. Διότι πέρα από ο κόσμο και ο κόσμο των ποδοσφαιριστών, είδαμε και μια προσωπική να κερδίζει, να έχετε την εκτίμηση του κόσμου. Αυτή η διαχείριση μήπως σας φορτώνει ψυχολογικά, ευχαριστώ. Όχι, δεν με εγχώνει η διαχείριση. Εξάλλου, στο παρελθόν έχω διαχειριστεί και πολύ δυσκολότερες καταστάσεις σε μεγαλύτερη κατηγορία. Δεν έχω τέτοιο. Η πείρα του παρελθόντος είναι για μένα οδηγός μου. Από εκεί και πέρα είμαι πάρα πολύ ικανοποιημένος, διότι βρίσκομαι σε μια ομάδα η οποία τη στιγμή που ήρθα είχε ορισμένα προβλήματα, ήταν αγωνιστικά και μη. Αλλά η ομάδα πολύ γρήγορα, επειδή στη συγκεκριμένη ομάδα βρίσκεται ένας άνθρωπος ο οποίος ηγείται και δίνει εμπιστοσύνη και δίνει και όραμα, όπως έχω αναφέρει, δίνει τη δυνατότητα στον προπονητή να λειτουργήσει πιο επαγγελματικά. Οπότε καθημερινά να είναι υπεύθυνος στη δουλειά του και προσιλωμένος να έχει να κάνει μόνο με το αγωνιστικό κομμάτι. Από την άλλη πλευρά, τον κόσμο τον κερδίζουν πρώτα η προσπάθεια και οι επιτυχίες των ποδοσφαιριστών. Εμείς ως προπονητικό team, τη δεδομένη στιγμή που ήρθαμε στη Δράμα, έχουμε οργανώσει και έχουμε συντονίσει αυτή την προσπάθεια. Άρα η ποιότητα και η ικανότητα των ποδοσφαιριστών υπήρχε. Θα έπρεπε να οργανωθεί και να συντονιστεί. Αυτό κάναμε αυτό το διάστημα και θα συνεχίζουμε να το κάνουμε με ιδιαίτερη έτσι, προσήλωση αλλά και με επαγγελματισμό. Επαναλαμβάνω όμως, αυτή η σειρά των εικόνων και των επιτυχιών δεν είναι τυχαία σίγουρα, αλλά από την άλλη, επειδή τα παιχνίδια είναι πάρα πολύ δύσκολα και θα πρέπει να επιβεβαιώνεις το τι έχεις πετύχει, θέλει ιδιαίτερη προσοχή. Αυτό η εικόνα που δίνουν τα παιδιά ως προς
τις σχέσεις τους, γιατί για μένα αυτό είναι το σημαντικότερο, και κατ' επέκταση ως προς την αγωνιστική τους παρουσία, είναι πάρα πολύ ενθαρρυντική και ικανοποιητική. Είμαι περήφανος για αυτά τα παιδιά και πραγματικά τους αξίζουν συγχαρητήρια. Παρακαλώ. Μετά το τέλος του αγώνα, ο μεγαλομέτωπος πρόεδρος είναι λίγος ικανοποιημένος από την νίκη και από την εμφάνιση της ομάδας. Είναι μια νίκη ψυχολογίας, είναι μια νίκη. Τι ακριβώς είναι για τη συνέχεια του πρόγραμματος? Θα ήθελα λίγο να σχολιάσετε και την εμφάνιση της ομάδας. Εντάξει, η εμφάνιση της ομάδας, όπως σας είπα, στα πρώτα 60 λεπτά ήταν πάρα πολύ ικανοποιητική. Αν δείτε τις φάσεις, είχαμε τουλάχιστον άλλες δύο κλασικές ευκαιρίες και ένα δοκάρι. Και θα μπορούσαμε να είχαμε δεχθεί ένα γκολ για να είναι αντικειμενικός. Δεν είχαμε παθητικό ρόλο σε αυτά τα λεπτά των παιχνιδιών. Από εκεί και πέρα είναι εύλογο μια ομάδα που βρίσκεται πίσω του στο σκορ να έχει και σε κάποιο διάστημα παιχνιδιού την υπεροχή. Χωρίς να δημιουργήσει ιδιαίτερες ευκαιρίες. Γιατί αν δείτε την διπλή απόκριση που έκανε ο Γούρας, ήταν μεσούνται έξω από την περιοχή. Μία φάση μόνο που ήταν, φαινόταν ότι ήταν offside, αλλά ίσως τελικά να μην είναι, και πραγματικά η διαδικασία ήταν πολύ καλή στο συγκεκριμένο παιχνίδι, δεν είχε κάποια άλλη ευκαιρία η Παναχή που να πούμε ότι δικαιούταν κάτι παραπάνω. Είναι δίκη η νίκη μας. Η νίκη γίνεται μεγαλύτερη ανάλογα με τον αντίπαλο που παίζεις. Και η Παναχή είναι μια ομάδα που δουλεύει ιδιαίτερα στα εκτός έδρας παιχνίδια, σε όλη αυτή την πορεία της, αλλά και στα εντός. Είναι μια ομάδα έκπληξη. Έχει πολύ καλή οργάνωση. Και όλη η εικόνα της, άμα δείτε, πέτυχε πολύ μεγάλες νίκες εκτός έδρας. Είναι μια ομάδα υπολογίσιμη, μια ομάδα που ήταν πολύ κοντά στην πρώτη δεύτερη θέση. Έχει απομακρυνθεί αυτή τη δεσμένη στιγμή. Αλλά ο αντίπαλος, όπως λέω, μεγευθύνει το έβρος της νίκης, την ποιότητα της νίκης. Από εκεί και πέρα για μένα είναι τρεις βαθμοί. Βέβαια αυτό μας δίνει μια δυνατότητα λίγο να έχουμε μια απόσταση από τις κάτω ομάδες και να πλησιάσουμε την τρίτη θέση. Αλλά η σειρά αυτών των παιχνιδιών, να ξέρετε ότι πολύ γρήγορα τα πράγματα μπορεί να αντιστραφούν, γι' αυτό θέλει ιδιαίτερη προσοχή. Κύριε Προστέλογλου, έχετε δύο ερωτήσεις ακόμη. Παρακαλώ. Κότς, μια δεύτερη ερώτηση. Πριν ο κύριος Φιλοπούλος, παρά το δοκάρι του 48 και 2 και τα τρένα του Μουσουλμάνου, ήταν ολάκο, μίλησε για παθητικό ποδόσφαιρο της δόξης. Έχετε κάνει να απαντήσετε στον κύριο Φιλοπούλο? Εγώ είπα μέχρι. Δεν θέλω κάτι συγκεκριμένο να πω. Σας είπα αντικειμενικά μέχρι το 60 ότι εμείς ήμασταν οι πιο ουσιαστικοί και οι πιο αποτελεσματικοί. Δεν είναι εύκολο να πετύχεις δύο γκολ και να χάσεις δύο κλασικές ευκαιρίες και να έχεις και ένα δοκάρι με την Παναχαϊκή, η οποία. Θα πρέπει να ψάξουμε να δούμε που έχασε εκτός έδρας. Εμένα αυτή είναι η γνώμη μου, δεν θέλω να κρίνω αν είπε κάτι διαφορετικό. Νομίζω αυτά που είπα στις δηλώσεις μου είναι και η αντικειμενική εικόνα του παιχνιδιού. Τελευταία ερώτηση, Πρεσιά. Μία τοποθέτηση για το παιχνίδι της επόμενης αγωνιστικής. Μετά από 6 καλά αποτελέσματα, πάμε στον πρωτοπόρο. Έχουμε ένα πάρα πολύ δύσκολο παιχνίδι απέναντι σε μια ομάδα που είναι πρώτη αυτή τη στιγμή. Είναι μια μεγάλη ιστορική ομάδα στην οποία βρισκόμουν ήδη και πέρσι. Το παιχνίδι θα έχει πολύ μεγάλο βαθμό δυσκολίας, αλλά θα έλεγα ότι είναι ένα παιχνίδι πρόκληση για μας. Έχουμε τον χρόνο να προετοιμαστούμε. Είναι ένα πολύ σημαντική νίκη για μας. Όπως και είπε ο κόουτς, είναι μια ομάδα πολύ καλή όπως είναι η Παναχαϊκή. Παίξαμε πάρα πολύ καλά, νομίζω. Να δώσω συγχαρητήρια στους συμπαίκτες μου. Και εμείς από Τρίτη περνάμε για επόμενο παιχνίδι. Βλέπουμε Άρης, γιατί αυτή η μέρα πέρασε. Κάποια ερώτηση? Ναι. Θα μας περιγράψετε λίγο τη φάση που έγινε πάω στο Λαμπλέκα και το βάλουμε στα δίκτυα. Δεν είδα καλά γιατί μπήκαμε, αλλά νομίζω ήταν φάουλ και ένας παίκτης προσπάθησε νομίζω με χέρι να βάλει γκολ, αλλά έδωσε φάουλ. Παρακαλώ. Θέλω να μου σχολιάσει λίγο τον επόμενο αγώνα. Τι κίνητρο δίνει σε εσάς τους ποδοσφαιριστές να παίξετε μέσα απέναντι στον πρόεδρο της κατηγορίας? Είναι ένα παιχνίδι, κάθε παιχνίδι είναι ξεχωριστό για μας. Όπως ήταν σήμερα πολύ σημαντική, έτσι θα είναι με το Άρη. Πήραμε λίγο ψυχολογία με αυτό, νίκη, νομίζω, και έτσι θα πάμε με Άρη. Πολύ δυνατά και θα δούμε αποτελέσματα στο τέλος. Καλησπέρα σε όλους. Καταρχάς, θα δώσω συγχαρητήρια στην ομάδα της Δόξης Δράμας για τη νίκη της. Και να πούμε για την ομάδα μας πρώτα απ' όλα ότι, αν και θα την λέγαμε πρώτα 5 λεπτά πριν με τον γκολ, ότι δείξαμε ότι ξεκινήσαμε καλά. Είχαμε φτάσει στην περιοχή της Δόξης δύο φορές με αξιώσεις. Μέσα στο πρώτο τέταρτο, με δύο ατομικά λάθη, με λάθη δικά μας περισσότερο. Και όπως έχει συμβεί στους τελευταίους αγώνες, ιδιαίτερα τους οποίους έχουμε χάσει είτε βαθμούς είτε νίκες είτε μια ισοπαλία με τον Άρη, μας κόστησαν σε αυτό το τομέα.
Νομίζω μετά από λίγο διάστημα, επειδή αλλάξαμε και το σχηματισμό μας και παίξαμε με δύο φορ, μετά το 40, η ομάδα κάτσε πολύ καλύτερα στο γήπεδο. Η ομάδα μας προσπάθησε να φτύσει το αγώνα να παίξει ποδόσφαιρο. Και τελειώνοντας το πρώτο ανοίγμα με 2-0, νομίζω ότι ένα 2-0, τουλάχιστον στη δικιά μας ομάδα, πίστευε ότι μπορούσε να το γυρίσει. Και η προσπάθεια του παιδιού ήταν εκπληκτική και εξαιρετική στο δεύτερο ημίχρονο. Νομίζω ότι η δόξα μας ήταν σε καθοδικό ρόλο στο δεύτερο ημίχρονο. Χάσαμε τρεις εξαιρετικές ευκαιρίες και είχαμε και αρκετές προϋποθέσεις για να μειώσουμε αυτό το σκορ. Και μετά, αν μπορούσαμε να παίρναμε ό,τι μπορούμε περισσότερο, δεν τα καταφέραμε. Έπαιξαν σήμερα κάποια νέα παιδιά που έδειξαν ότι έχουν μέλλον στην Παναχαϊκή και ότι μπορούμε να στηριζόμαστε αυτά, γιατί και αυτό είναι το κέρδος της ομάδας μας. Και ιδιαίτερα με την προσπάθεια του δεύτερου ημιχρόνου θέλω να πω συγχαρητήρια στους παίκτες μας, να ευχαριστήσουμε τους δικούς συμπαδούς μας που ήταν σήμερα και είχαν ένα τόσο μεγάλο μακρινό ταξίδι μέχρι τη Γράμμα. Και από εδώ και πέρα, να προετοιμαστούμε και το πούμε με τον κόσμο τον Όφη στην πάντα μας. Φυσικά και δεν είμαστε ευχαριστημένοι, γιατί κάποια πολύ μικρά και κενά και νεκρά διαστήματα μας τύχησαν έναν αγώνα το οποίο θα μπορούσαμε να είμαστε μέσα στο μέχρι το τέλος του παιχνιδιού. Νομίζω ότι η Παναχαϊκή έδειξε μια καλή ομάδα, η Παναχαϊκή μια ομάδα παίζει ποδόσφαιρο. Μια ομάδα που με 2-0 δεν βγήκε να κρατήσει το αποτέλεσμα για να παίξει ένα φόρμα, για να μπει στο παιχνίδι πάλι. Αν ήμασταν λίγο πιο προσεκτικοί και πιο συγκεντρωμένοι, θα μπορούσαμε να είχαμε κάνει περισσότερα πράγματα. Ευχαριστούμε τη φιλοξενία την ΠΑΕ εδώ στην Ελλάδα. Τηλέφωνο. Και εύχομαι καλή συνέχεια στην ομάδα της πόλης σας. Ερωτήσεις, παρακαλώ. Κουτς, πρώτο σκέλος της ερώτησης, αν οι απουσίες της Παναχαϊκής επηρέασαν το παιχνίδι και δεύτερο σκέλος, αν περιμένατε τόσο δυνατή το εξαδράμα σου. Απουσίες, νομίζω εμείς είχαμε 18 παίχτες στην αποστολή μας, 20 παίχτες στην αποστολή μας, 18 παίχτες μέσα στο γήπεδο, έπαιξαν 11 παίχτες, προσπάθησαν πάρα πολύ, έκαναν ευκαιρίες, θα μπορούσαν να δουν μέσα στο παιχνίδι, έγιναν ατομικά λάθη, δεν στεκόμαστε σε απουσίες, τουλάχιστον στη δικιά μας την ομάδα. Ενώ ο Φωτάκης και οι υπόλοιποι μείναν πίσω. Μια ομάδα ζει και χωρίς το Φωτάκη, μπορεί να ζήσει και χωρίς οποιονδήποτε παίκτη, όπως και εγώ σε αυτό το φαντάζομαι, μπορεί να ζήσει με οποιαδήποτε απουσία κάποιο ποδοσφαιριστής. Νομίζω ότι τα παιδιά που έπαιξαν σήμερα, φυσικά και έλειψαν κάποια παιδιά, αλλά έλειψαν λίγο καρτό, που είναι κάτι δεδομένο. Τα παιδιά που αντικατέστησαν τα παιδιά σήμερα νομίζω ότι πήγαν πάρα πολύ καλά και έκαναν μια τεράστια προσπάθεια. Και δεύτερο σκέλος, αν περιμένατε τόσο δυνατή το εξαδρά μας, μια και συνεχίζεται η αντεπίθεση. Το εξαδρά μας. Εντάξει, δυνατή. Εγώ το πρώτο δεύτερο μήχρονο όμως ήταν μια ομάδα που έπαιζε πρακτικό ρόλο. Δεν έκανε κάτι στον αγροτικό χώρο. Εκτός το καλό της ξεκίνημα που μπόρεσε μέσα σε μικρό χρονικό διάστημα με λάθη ατομικά περισσότερο να πάρει ένα προβάδισμα. Το οποίο ξέρετε, μπορεί υπάρχει και ένα νεκρό διάστημα μετά το 2-0 που οι παίκτες μπορεί να αρχίσουν να χάσουν την αυτοσυγκέντρωσή τους και τη συγκέντρωσή τους. Και μπορεί να και φάνηκε πραγματικά η δόξα ότι μπορούσε να είχαν και το 3-0 κάποια στιγμή. Αυτό είναι λογικό. Νομίζω ότι από κάποιο σημείο και μετά το παιχνίδι ήταν τέτοια πλαίσιο. Νομίζω ότι ήταν πραγματικά πολύ καλύτερο. Όμως εύχομαι γιατί έχει ένα εξαιρετικό πρόεδρο, τον Μοντή, πολύ καλό. Και τους παίκτες της εύχομαι ότι καλύτερο έτσι συνέχεια της. Παρακαλώ, πιστεύετε ότι ο αγώνας κρίθηκε στο πρώτο ημίχρονο όταν η δόξα είχε 6 τελικές και 2 η Παναχαϊκή και ένα δεύτερο. Η δόξα και η Παναχαϊκή είναι κάτω από τις δύο προνομίες θέσεις. Πιστεύετε ότι μπορεί να γίνει κάτι. Το παιχνίδι κρίθηκε ότι έγιναν δύο λάθη και έγιναν 2-0 το αγώνα πολύ γρήγορα. Φυσικά. Τώρα οι τελικές δεν είναι κάτι τελικές. Δηλαδή, μπορεί να δούμε παιχνίδι που έχει μια ομάδα 6 τελικές, οπότε τελικές να χάνει 2-0. Νομίζω ότι η στατιστική είναι ο ωραίος τρόπος να κάποιες φορές να πούμε ψέματα. Δεν μου λέει κάτι στατιστική, μου λέει κάτι ότι το παιχνίδι πώς τελείωσε, με τι ευκαιρίες τελείωσε. Φυσικά και κρίθηκε στο πολύ νωρίς το 2-0. Όμως ένα σκορ 2-0 στον ποδόσφαιρο να μάθουν, και οι ποδοσφαιριστές και οι ομάδες θα πρέπει να το διαχειρίζονται. Όπως η δόξα έβαλε σε 5-7 λεπτά 2 γκολ, μπορείς και εσύ να παλέψεις να παίξεις μέχρι το τέλος. Και τουλάχιστον είμαστε για να παίρνουμε την προσπάθεια από το πάνω στον παιδιά. Στο δεύτερη ερώτηση, δεν μου απαντήσετε, δόξα Παναχαϊκή είναι πιο κάτω από τις δεύτερες θέσεις. Υπάρχουν ελπίδες για κάτι καλύτερο. Καλύτερο τι είναι. Αλλά να ανέβουν. Να πάνε πρώτη δεύτερη θέση. Γιατί υπάρχει ακόμη αγώνα. Έχει αρκετούς αγώνες και νομίζω ότι από εδώ και πέρα έχει και πολλά παιχνίδια που είναι ντέρμπι, είναι μεταξύ των δύο ομάδων. Αρχίζει γενομένη το Σάββατο από εμάς που παίζουμε τον Όφη. Να πω και στην πίστη και στο θέλω τη ομάδα, στον προπονητή, τη διοίκηση, των παιχτών. Εμείς τουλάχιστον συνεχίζουμε να πιστεύουμε ότι μπορούμε να σκεφτούμε ακόμα λίγο παραπάνω. Αλλά αυτό γίνεται παιχνίδι το παιχνίδι. Παρακαλώ. Κύριε Βρυδόπουλε, επιμένετε ξανά για τον παθητικό ρόλο στο δεύτερο μήνυμα τη δόξα. Οπτικά ναι.
αλλά οι στατιστικές λένε ότι είναι χαμένες ευκαιρίες. Δόξα έχει στο δεύτερο γύρο ένα δοκάρι και δύο ότι ένα τέταρτο κοσκουνά είναι το Ματσούκα. Αυτό είναι με τη διάθεση. Το θέμα είναι το πώς έγινε αυτό. Το θέμα είναι το ένα έγινε στο τέλος του παιχνιδιού και τα δύο σήμερα στο τέλος του παιχνιδιού. Στο 48 το δοκάρι. Ωραία, έγινε στο 48 το δοκάρι. Μια ομάδα που μπαίνει στο γήπεδο το να κάνει μια απόκριση και να βγει επειδή έχει κάνει μια ομάδα περισσότερο δεν νομίζω ότι είναι τρόπο. Μια ομάδα που να παίξει ποδόσφαιρο και οργανωμένα να προσπαθήσει να κάνει κάτι έχει τεράστια διαφορά το να αποκρούσει κάποιο και να γίνει ένα ατομικό λάθος. Να μπορέσουμε να διαχωρίσουμε λίγο το ποδόσφαιρο από το λάθος. Νομίζω είναι δικιά μου άποψη. Φυσικά αν διαφωνείτε, σεβαστώ. Δεν υπάρχει πρόβλημα. Ο κόσμος νομίζω το ίδιο. Είμαστε σχεδόν λίγο πριν το τέλος του παραθέματος, σχεδόν έτσι. Είναι οι τέσσερις ομάδες που θα διεκδικήσουν τις δύο θέσεις, Άρης, Δόξα Παναχαϊκή και Όφη, τις δύο θέσεις. Και σε αυτή την κατηγορία, αν αυτό το μετράει το αποτέλεσμα πολλές φορές και όχι η απόδοση μιας ομάδας. Φυσικά και μετράει το αποτέλεσμα. Το αποτέλεσμα είναι πολύ σημαντικό. Όμως για να μπορέσεις να πάρεις ένα αποτέλεσμα, είναι ποιος τρόπος μπορεί να το πάρεις να το κατορθώσεις. Είναι τουλάχιστον δεν ξέρω γιατί δεν μπορώ να μιλήσω για άλλες ομάδες. Η δικιά μας ομάδα, αν την έχετε παρακολουθήσει, εντάξει, σεμνά και ταπεινά σε όλο το πρωτάθλημα, έχει προσπαθήσει να πάρει κάτι μέσα στο γήπεδο παίζοντας. Δηλαδή, δεν έχει κρυφτεί κάποιος αγώνας δικός μας, κανένας μα κανένας, γιατί ήταν ο αντίπαλος μας πολύ καλύτερος, δηλαδή, δεν πέρασαμε κανένα 20 λεπτό, 40 λεπτό, εφιαλτικό, ποτέ σε κανένα γήπεδο. Και ό,τι νίκες κάναμε, τις κάναμε δίκαια. Είναι τέσσερις ομάδες, είναι τέσσερις πολύ καλές ομάδες. Σαφέστατα όμως έχουν ένα προβάδισμα οι δύο πρώτες. Καλησπέρα. Καταρχήν συγχαρητήρια σε Δόξα για την νίκη της. Ενώ ξεκίνησαμε καλά τον αγώνα, αδρανίσαμε 5-10 λεπτά και δεχτήκαμε 2 γκολ. Από εκεί και πέρα νομίζω πως το παιχνίδι το ισορροπήσαμε και μέχρι το τέλος ήμασταν καλύτεροι. Τη Δόξα έκανε κάποιες ευκαιρίες, αλλά είναι φυσικό και επόμενο γιατί εμείς ρισκάραμε, βγήκαμε μπροστά, παίξαμε το ποδόσφαιρο όπως ξέρουμε να το παίζουμε. Χάσαμε, συνεχίζουμε τώρα, έχουμε ένα δύσκολο μάτι το Σάββατο. Και να ευχαριστήσουμε τον κόσμο που, το λιγοστό αυτό κόσμο που ήρθε μέχρι εδώ. Και συγχαρητήρια στην ομάδα μου για την προσπάθεια.